Ζήσει. Ιορδάνη, όπως ακούτε και εσείς υπό τους ήχους του Κεμετζέ και με τον Ταούλη, ολοκληρώνεται η αλλαγή της φρουράς εδώ, της προεδρικής φρουράς μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου πλέον θα βρίσκονται δίπλα από τους ευζώνους μας και δύο μέλη της προεδρικής φρουράς ντυμένα με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά. Είναι αυτή η τιμή που κάνει η προεδρική φρουρά για την συγκεκριμένη μέρα, για τις 353.000 ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή εδώ για όλους. Είναι μοναδική και η εικόνα να βλέπουμε αυτή την αντίθεση, το λευκό με το μαύρο, τον εύσωνα ντυμένο με την ποντιακή φορεσιά. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε λίγο. Αυτό που θα συμβεί, Ιορδάνη, από εδώ και πέρα θα είναι, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής εδώ στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να γίνει μια επιμνημόσυνη θέση. Στη συνέχεια θα έχουμε την κατάθεση των στεφάνων, 6 στεφάνια που θα σχηματίζουν το αριθμό 353.000 άνθρωποι που χάθηκαν διάρκεια της γενοκτονίας. Στη συνέχεια θα έχουμε ομιλίες, θα εκπροσωπηθεί και η Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Σταύρο τον Καλαθάτη, και θα ολοκληρωθεί η τελετή στην ανάγνωση ενός ποίηματος και με τον Κεμετζέ, ο οποίος θα παίξει για άλλη μια φορά για ένα σέρα που θα χορέψουν εδώ τα ποντιακά σωματεία. Μια ιδιαίτερη στιγμή, η οποία θα κορυφωθεί στις 9 η ώρα το βράδυ, όπου θα φωταγωγηθεί και η Βουλή με το G της γενοκτονίας, το σύμβολο που σήμερα θα το βλέπουμε παντού. Μάλιστα. Ζήσεις, ευχαριστούμε.